Στις 21 Ιανουαρίου αναμένεται να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, όπου η Επιτροπή Ψηφοδελτίων θα ξεδιπλώσει τα ονόματα των υποψηφίων στις επερχόμενες εθνικές εκλογές για το 80% της επικράτειας. Στην πολιτική εκδήλωση με τίτλο «Η κοινωνία στο προσκήνιο» που οργάνωσε η Δημοτική Οργάνωση του Κινήματος στα Χανιά, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, έθεσε το πλαίσιο των θέσεων του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στο δρόμο προς τις κάλπες. Να αξιολογήσουμε μαζί τους τις θέσεις μας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα, ένα προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο θα θέσουμε στους Έλληνες πολίτες για ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, με κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Ευελπιστούμε η σημερινή εκδήλωση να δώσει ένα μήνυμα ανανέωσης αλλαγής και μιας νέας πορείας που ξεκινά το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής σε όλη την Ελλάδα και στα Χανιά. Ως Δημοτική Οργάνωση Χανίων στοχεύουμε με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση το άνοιγμά μας προς την κοινωνία μέσω των δράσεών μας. Νέα πρόσωπα που μπαίνουν για πρώτη φορά σε διαδικασία συμμετοχής στην πολιτική σκηνή περιλαμβάνει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στα Χανιά, που σύμφωνα με τα τοπικά στελέχη θα ανακοινωθεί μέχρι το τέλος του μήνα. Είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτή τη διαδικασία των εθνικών εκλογών του 23 έχουν θέσει τον εαυτό τους στη διάθεση του κινήματός μας πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν προσφέρει όχι μόνο στο κίνημα αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Και ήταν ένα μεγάλο ζητούμενο κατά το παρελθόν η αναζήτηση υποψηφίων. Το τοπικό ΠΑΣΟΚ επεξεργάζεται τις υποψηφιότητες. Υπάρχουν κάποια ποιοτικά κριτήρια τα οποία έχουμε θέσει. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν πρόσωπο στην κοινωνία, να πολιτεύονται με αξιοπρέπεια και να μπορούν να υποστηρίξουν με ευκρίνεια τις προγραμματικές μας θέσεις. Για την υπόθεση Καϊλή, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος τόνισε ότι δεν έχει πλήξει μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά τη χώρα, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ολόκληρη την Ευρώπη. Και υπογράμμισε ότι η ατομική ευθύνη ενός πολιτικού προσώπου δεν μπορεί να γίνει συλλογική. Ξεκαθαρίσαμε τη σχέση μας άμεσα με την κυρία Καϊλή και με οποιονδήποτε άλλο έχει παραβατικές συμπεριφορές και προχωράμε μπροστά. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Αρκαδίας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, απευθυνόμενος στους φίλους και τα μέλη του κινήματος στα Χανιά, τους κάλεσε να επικοινωνήσουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, στέλνοντας μήνυμα ενότητας εν ώψη των εθνικών εκλογών.